Φάγετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμενών. Ακούμε από το ραδιόφωνο εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Στενοχωρηθήκατε με την απόφαση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τα κόκαλα των πατεράδων μας θα τρίζουνε. Με δάκρυα στα μάτια για το εκκλησάκι της καρδιάς τους, το ναό με τον οποίο δέθηκαν μια ολόκληρη ζωή, έφτασαν στον Άγιο Νικόλαο στον Όρμο οι πιστοί. Κόντρα στην απόφαση ότι δεν θα τελεστεί ο όρθρος, άκουσαν τη λειτουργία μέσω του ηχείου κινητού τηλεφώνου. Πώς συγκινήσετε? Τι να κάνουμε, μην συγκινούμαστε. Εντάξει, από μικρά παιδιά εγώ ερχόμαστε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ. Έπρεπε να έχουν στείλει τουλάχιστον κάποιο ιερέα να έχει κάνει τη λειτουργία. Μια ζωή εδώ είμαστε πάντα. Ερχόμαστε, δεν έπρεπε να έχει συνιέσει. Και ήξερα ότι η πόλη μας πήρε το όνομά της από το εκκλησάκι αυτό. Θα ήθελα να λειτουργείτε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Σε αυτή την εκκλησία, η οποία είναι πολύ παλιά, άντρεψα τα παιδιά μου, βάφτισα τα παιδιά μου. Εγώ παντρεύτηκα στον Αλμυρό, δηλαδή είμαστε συνδεδεμένοι. Η απόφαση να μην τελεστεί ο όρθρος στο εκκλησάκι, από το οποίο πήρε το όνομά του η πόλη του Αγίου Νικολάου, προκάλεσε πικρία. Πολύ περισσότερο σε αυτή την πόλη που πήρε το όνομά της από αυτό το εκκλησάκι, δεν μπορούμε να διαγράψουμε με ένα αποφασίζω και διατάζω. Αυτό έχει περάσει ανεπιστρεφτή από την Ελλάδα ενός Μητροπολίτη, ενός Δημάρχου. Ιστορία και θεσμούς αιώνων. Το εκκλησάκι έχει μακραίωνη ιστορία και ο Άγιος Νικόλαος, προστάτης των ναυτικών της περιοχής, ήταν το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων. Αυτά θυμάμαι που τα φτιάξανε οι Καλύμνιοι Σφουγγαράδες, το Αμπεντένια γύρω-γύρω και αυτό το σπίτι. Από παλιά ερχόταν οι λιμεναργάτες με τη βάρκα τους. Ό,τι πει ο Σεβασμιότατος, δεν μπορούμε εμείς να πάμε κόντρα. Οι πιστοί μίλησαν για άδικη απόφαση. Την ίδια στιγμή, αντί για το εκκλησάκι, η δυσαρχαιρατική θεία λειτουργία τελέστηκε στο ναό του Αγίου Αντωνίου, το ανακλήτος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος, πόλη ναυτικών, δεν μπορούσε να έχει άλλο Άγιο, εξάλλου από τον Άγιο Νικόλαο, από τον εκκλησάκι αυτό του που είναι εδώ, του 8ου αιώνα, έχουμε το όνομά μας. Σήμερα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος δεν θέλησαν να απαντήσουν στο θέμα. Χθες όμως, από Άμβωνος, ο Μητροπολίτης μίλησε για το ζήτημα. Για τις σιωπής λοιπόν, το κήρυγμα της σιωπής του κ. Νικολάου και μία απάντηση για όλα αυτά τα οποία δεχτήκαμε τις εκοφαντίες, τις σύμβρες και τις εξώσεις που μπορούν να κάνουν. Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών παρέστησαν στη λειτουργία.